πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη κληρώσεις της ΕΠ Σεύρου για την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, καθώς επίσης και η κλήρωση του κυπέλου. Σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης παρευρέθηκαν αρκετοί παράγοντες των ομάδων που θα συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα Εύρου, με την κλήρωση να αναμένεται εδώ και αρκετό καιρό με πολλή ανυπομονησία. Πριν την έναρξη της διαδικασίας, οι παράγοντες των ομάδων είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν κάποιες προτάσεις, με τον εκπρόσωπο του Άλεξ να θέτει το ζήτημα της ανέβρεσης ενός κεντρικού μεγάλου χορηγού από την Ένωση, με σκοπό να καλυφθεί ένα μέρος των πολλών εξόδων των ομάδων με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ο εκπρόσωπος της ομάδας Αλεξανδρούπολης έθεσε επιτάπητο στο ζήτημα της κάλυψης των αγώνων από ιατρική σκοπιά, ζητώντας από την ΕΠΣ να πραγματοποιηθεί προσέγγιση προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε να συνδράμει και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Α κατηγορία Εύρου παρέμεινε μια ενιαία κατηγορία, ενώ η Β Εύρου χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες λόγω της ασφικτικής οικονομικής πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό αυτού του γεγονότος το Ισαάκιο και το Νεοχώρι, που παρόλο που μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή για την πρώτη κατηγορία του Εύρου, προτίμησαν να συμμετάσχουν εκ νέου στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία, λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί 3 και 4 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Καπαδοκία, Ποντιακός, Πεντάλοφος Μαΐστρος, Ένωση Μεταξάδων Παλιουρίου, Ένωση Άνθειας Αρίστινου, Διδημότυχο Υποκράτης, Ορέστης Άρδας Καστανέων και Άλεξ Παεριζίων. Τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας θα διεξάγονται είτε Σάββατο απόγευμα, εφόσον η χιλιομετρική απόσταση είναι μεγάλη, είτε Κυριακή πρωί, αν είναι μικρή. Στη δεύτερη κατηγορία Εύρου, που επίσης θα ξεκινήσει το διήμερο 3-4 Οκτώβρη, στο Βόρειο Όμιλο, στην πρώτη αγωνιστική θα γίνουν τα παιχνίδια Ομόνια Φυλακίου Ασπής του Ρίου, Θύελλα Κυπρίνου Δόξα Ορεστιάδας, ΑΜΟΜΙΚΡΟΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΝ Ηρακλής Αγίνης, Ορφέας Δικαίων Ακρίτας Νέας Βίσας, Ένωση Νόης Δόξα Δόξας, Δόξα Στέρνα Κρήτας Ορμενίου, ενώ ρεπό θα έχει ο περσινός κυπελούχος της ΕΠ Σεύρου, ο ΑΟ Νεοχωρίου. Στο κεντρικό όμιλο, που συμμετέχουν επίσης 13 ομάδες, η πρώτη αγωνιστική ανέδειξε τα ζευγάρια Ατρόμητος Ασπρονερίου, Ένωση Κιανής Ασβεστάδων, Ισάκιο Πυρσός Σιδηρούς, Καρωτή Ομόνια Λυκόφωτος, Δόξα Ελληνοχωρίου Άρης Πραγκίου, ΑΟ Τυχερού ΑΟ Κορνοφωλιάς, Ορφέα Σοφικού Ασπίδα Βρυσούλας, με τον Ακρίτα Δαδιάς να περιμένει δεύτερη αγωνιστική για να ανοιχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος. Στον νότιο και τελευταίο όμιλο υπάρχει μια διαφοροποίηση, καθώς δεν υπάρχει ρεπό με 12 ομάδες να συμμετέχουν. Τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής είναι Νίκη Απαλού Θράκη Φερών, Αρίστινο Χιλή, Ατρόμητο Σάβαντα ΑΕΚ Εύρου, ΑΟ Αγνάντια ΑΟ Μάκρης, Πέπλος Νύψα και Μοναστηράκι Δωρίσκος. Έπειτα από την κλήρωση των πρωταθλημάτων, πραγματοποιήθηκε αυτή του κυπέλου, με τις ομάδες να χωρίζονται σε δύο ομίλους, σε βόρειο και νότιο. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί μόνο με τις 38 ομάδες της Β' Εύρου, με 20 ομάδες στο βόρειο όμιλο και 18 στο νότιο, σε νοκάουτ παιχνίδια το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Έπειτα, στη δεύτερη φάση, που θα γίνει 26 και 27 Σεπτεμβρίου, οι 10 νικητές του βόρειου ομίλου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, από τους οποίους θα προκύψουν 5 ομάδες, ενώ και στο νότιο από τις 9 νικήτρες ομάδες θα συνεχίσουν μετά από εκ νέου νοκάουτ οι 5 με τη μία να παίρνει απευθείας την πρόκριση. Στις 10 ομάδες της Β' Εύρου που τελικά θα προκύψουν από τους δύο ομίλους θα προσθεθούν οι 12 ομάδες της Α Εύρου, καθώς και ο Εθνικός και το Σουφλί από τη Γ' κατηγορία, και έτσι θα προκύψουν 24, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νέος κυπελούχος ΕΠΣ Εύρου.